εισαγωγή στα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας. Το αναπνευστικό σύστημα αποτελείται από δύο κύρια μέρη. Τις αεροφόρους οδούς οι οποίες αποτελούνται από 1. Την μύτη 2. Τον λάρυγγα 3. Την τραχεία 4. Τους βρόγχους και B. Το πνευμονικό παρένχυμα. Ανατομία του πνεύμονα. Δύο πνεύμονες υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό. 1. Ο αριστερός πνεύμονας. 2. Ο δεξιός πνεύμονας. Υποδιαίρεση των πνευμόνων και αριθμός λοβών που αντιστοιχούν σε κάθε πνεύμονα. Ο αριστερός πνεύμονας υποδιαιρείται σε 3 λοβούς, ενώ ο δεξιός πνεύμονας υποδιαιρείται σε 2. Βρόγχοι και οι κλάδοι τους λοβεί. Βρόγχοι τμηματικοί και περαιτέρω υποδιαιρέσεις. Οι λοβοί εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους λοβαίους βρόγχους. Κάθε λοβαίος βρόγχος διαιρείται σε μικρότερους, τους τμηματικούς. Η παρετέρω υποδιαίρεση δίνει τα τελικά βροχιόλια, τους κυψελιδικούς πόρους, τους κυψελιδικούς σάκους και, τέλος, τις κυψελίδες. Κυψελίδες και κυψελιτριχοειδική μεμβράνη. Αριθμός των κυψελίδων στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι κυψελίδες ανέρχονται σε 300 εκατομμύρια περίπου. Ανατομικός και λειτουργικός ρόλος του επιθυλίου των κυψελίδων. Το επιθύλιο των κυψελίδων αποτελεί τη μία επιφάνεια της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης διαμέσου της οποίας συντελείται η ανταλλαγή των αερίων διάχυση. Οι πεζοκότας και τα δύο πέταλα που τον αποτελούν, το περισπλάχνιο και το τυχωματικό. Οι πνεύμονες επικαλύπτονται από μία λεία μεμβράνη, το περισπλάχνιο πέταλο του πεζοκότα. Έξω από το περισπλάχνιο πέταλο υπάρχει το τυχωματικό πέταλο του πεζοκότα που καλύπτει εκ των έσω τη θωρακική κοιλότητα. Η πεζοκωτική κοιλότητα. Ανάμεσα στα δύο πέταλα του πεζοκότα δημιουργείται η πεζοκωτική κοιλότητα. Σχόλιο για την πίεση που υπάρχει στην πεζοκωτική κοιλότητα και ο ρόλος της. Η πίεση μέσα στην πεζοκωτική κοιλότητα είναι αρνητική σε σχέση με την ατμοσφαιρική, ώστε να διευκολύνεται η εισπνοή. Άγκυωση των πνευμόνων και των βρόγχων. Στους πνεύμονες υπάρχουν δύο ειδών αιμοφόρα αγγεία. Α. Τα πνευμονικά πνευμονικές αρτηρίες και φλέβες, με τα οποία εξυπηρετείται η ανταλλαγή των αερίων και η οξυγόνωση του αίματος. Β. Τα βρονχικά με τα οποία τρέφεται ο ίδιος ο πνεύμονας. Νεύρωση των αεροφόρων οδών. Τα τυχώματα των αεροφόρων οδών νευρώνονται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα δέχονται νευρικές ίνες του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, το οποίο προκαλεί σύσπαση των βρόνχων και υπερέκριση βλένας, καθώς και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος που προκαλεί χάλαση. Βροχοδιασταλτική δράση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και βροχοσυσταλτική δράση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Η βροχοδιασταλτική δράση του συμπαθητικού γίνεται με τους β2 αδρενεργικούς υποδοχής, β1 αδρενεργική υποδοχής βρίσκονται μόνο στην καρδιά. Πέταλο του πεζοκότα που παρουσιάζεται ευαισθησία στον πόνο. Αισθητικές νευρικές ίνες. Για ευαισθησία στον πόνο περιέχει μόνο το τυχωματικό πέταλο του πεζοκότα. Αναπνοή. Ορισμός. Είναι η φυσιολογική λειτουργία που αφορά την ανταλλαγή των αερίων οξυγόνου 02 και διοξιδίου του άνθρακας 02 μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος. Πνευμονική διάχυση αερίων pulmonary gas diffusion. Ονομάζεται η ανταλλαγή των αερίων 02 και Z02 που γίνεται στις κυψελίδες μέσω της κυψελιδοτριχοειδικής αναπνευστικής μεμβράνης. Η ανταλλαγή αυτή συμβαίνει λόγω της διαφοράς πίεσης των αερίων εκατέρωθεν της μεμβράνης, δηλαδή ανάμεσα στον κυψελιδικό αέρα και στο αίμα των πνευμονικών τριχοειδών. Ολική χωρητικότητα όγκια και χωρητικότητες των πνευμόνων. Η ολική χωρητικότητα του πνεύμονα διαιρείται σε τμήματα. Αριθμός όγκων και χωρητικοτήτων που υπάρχει. Τα τμήματα αυτά ονομάζονται όγκια και χωρητικότητες. Υπάρχουν 4 πνευμονικοί όγκοι και 4 πνευμονικές χωρητικότητες. Όγκοι αέρος. 1. Εναπνεόμενος tidal volume TV. Είναι ο όγκος του αέρα που εισπνέεται ή εκπνέεται σε κάθε ήρεμη αναπνοή 500 ml. 2. Εισπνευστικός εφεδρικός inspiratory reserve volume EV. Είναι ο μέγιστος όγκος αέρα που εισπνέεται με ήρεμη εισπνοή 3000 ml. 3. Εκπνευστικός εφεδρικός expiratory reserve volume RV. Είναι ο μέγιστος όγκος αέρα που εκπνέεται με ήρεμη εκπνοή 1500 ml. 4. Y πολυπόμενος residual volume RV. Είναι ο όγκος του αέρα που παραμένει μέσα στους πνεύμονες μετά το τέλος της πλέον βαθιάς εκπνοής 1200 ml. Χωρητικότητες των πνευμόνων και διαγνωστική του σημασία. Προέρχονται από συνδυασμό δύο ή περισσότερων όγκων αέρα.
χρησιμοποιούνται στις αναπνευστικές δοκιμασίες για την εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας. 1. Ζωτική χωρητικότητα Vital Capacity, VC, είναι ο μέγιστος όγκος αέρα που εξέρχεται από τους πνεύμονες ύστερα από πολύ βαθιά εκπνοή αφού προηγηθεί βαθιά εισπνοή. Πρόκειται για το άθροισμα αναπνεώμενου συνεισπνευστικού εφεδρικού συνεκπνευστικού εφεδρικού όγκου, τη VC NevSynv, και ανέρχεται περίπου σε 4.800 ml. Παθολογικές περιπτώσεις κατά τις οποίες μειώνεται η ζωτική χωρητικότητα. Η ζωτική χωρητικότητα ελαττώνεται σε 1. Απόφραξη βρόνχου 2. Πνευμονικού ειδήματος 3. Πνευμονίας 4. Ατελεκτασίας 2. Εισπνευστική χωρητικότητα IC είναι το άθροισμα του αναπνεώμενου όγκου αέρα TV και του εισπνεώμενου εφεδρικού όγκου αέρα EV και εκφράζει τη μέγιστη ποσότητα αέρα που είναι δυνατόν να εισπνευστεί 3.500 ml. 3. Ολική πνευμονική χωρητικότητα Total Lung Capacity, TLC. Είναι ο όγκος του αέρα που περιέχεται μέσα στους πνεύμονες μετά το τέλος της μέγιστης βαθιάς εισπνοής. Η χωρητικότητα αυτή είναι το άθροισμα όλων των πνευμονικών όγκων, δηλαδή του αναπνεώμενου συνεισπνευστικού εφεδρικού συνεκπνευστικού εφεδρικού συνυπολοιπόμενου αέρα και ανέρχεται περίπου σε 6.000 ml TV RV. 4. Λειτουργική υπολοιπόμενη χωρητικότητα Functional Residual Capacity FRC είναι το ποσό του αέρα που παραμένει στους πνεύμονες μετά το τέλος της συνήθους εκπνοής. Αποτελείται από τον εκπνεώμενο εφεδρικό όγκο αέρα EG και τον υπολοιπόμενο όγκο αέρα RV. Διαγνωστική σημασία του υπολογισμού της λειτουργικής υπολοιπόμενης χωρητικότητας. Ο υπολογισμός της είναι βασικός, διότι είναι η σταθερότερη παράμετρος σε σχέση με τους υπόλοιπους πνευμονικούς όγκους και χωρητικότητες. Θεωρείται ότι είναι ο όγκος αέρα που περιέχεται στους πνεύμονες όταν οι αναπνευστικοί μύες βρίσκονται σε πλήρη ηρεμία 2.400 ml. Μεταβολή των τιμών σε όγκους και χωρητικότητες με την πάροδο της ηλικίας. Οι προαναφερθείς τιμές σε όγκους και χωρητικότητες αποτελούν τιμές αναφοράς και αναφέρονται σε υγιή νεαρά άτομα, στα οποία ο υπολοιπόμενος όγκος αέρα αντιστοιχεί στο 1/5 της ολικής πνευμονικής χωρητικότητας. Να σημειωθεί ότι με την πάροδο της ηλικίας ο υπολοιπόμενος όγκος αέρα αυξάνεται. Σε φυσιολογικά άτομα 50-60 ετών, ο υπολοιπόμενος όγκος αέρα διπλασιάζεται και όλοι οι όγκοι επηρεάζονται. Μέθοδοι ελέγχου αναπνευστικών παθήσεων μεταμόσχευση πνεύμονα. Λειτουργικές δοκιμασίες της αναπνοής. Για την εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας χρησιμοποιούνται σήμερα οι παρακάτω δοκιμασίες. 1. Σπυρομετρία. Οι όγκοι του αέρα αναπνεώμενος, εισπνευστικός, εφεδρικός και εκπνευστικός εφεδρικός καθώς και η ζωτική χωρητικότητα μπορούν να μετρηθούν με τη βοήθεια απλών οργάνων, των σπυρομέτρων. 2. Εργοσπυρομετρία. Με την εργοσπυρομετρία ελέγχεται η αναπνευστική λειτουργία κατά την εκτέλεση έργου διαφόρου μεγέθους. Οι όγκοι και οι χωρητικότητες υπολογίζονται ανάλογα με το επιτελούμενο έργο σε συνάρτηση και με άλλες παραμέτρους, όπως Ε ηλικία, Β του φύλου, Γ το ανάστημα, Δ το βάρος του σώματος, Ε υφυλή κλπ. Οι τιμές που προκύπτουν συγκρίνονται με φυσιολογικές τιμές και εξάγονται συμπεράσματα βάσει των οποίων εκτιμάται η αναπνευστική επάρκεια του ασθενούς. Διαγνωστικός ρόλος των δυναμικών μετρήσεων. Για την εκτίμηση της αναπνευστικής ικανότητας χρησιμοποιούνται και δυναμικές μετρήσεις πολύ χρήσιμες στην κλινική πράξη που υπολογίζουν και την αντίσταση του βρονχικού δένθρου στον εισερχόμενο αέρα. Ρόλος της μέτρησης του ΦΕΒ1. Η πιο απλή και διαδεδομένη λειτουργική δοκιμασία είναι η μέτρηση του μέγιστου εκπνεώμενου όγκου αέρα που εξέρχεται βία από τους πνεύμονες σε ένα δευτερόλεπτο ύστερα από βαθιά εκπνοή, εφόσον προηγήθηκε βαθιά εισπνοή, ΦΕΒ1. Οι φυσιολογικές τιμές των αερίων του αίματος σε mmHg. Αρτηριακό MRO 02 ίσον 95 mmHg, PC 02 ίσον 40 mmHg. Φλεβικό MRO 02 ίσον 40 mmHg, PC 02 ίσον 46 mmHg. FVC. Επίσης μετριέται η βία ζωτική χωρητικότητα σε ένα δευτερόλεπτο FVC. ΦΕΒ1 FVC και διαγνωστικός ρόλος. Η σχέση ΦΕΒ1 FVC δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον τύπο και το μέγεθος της αναπνευστικής βλάβης και αποτελεί εξέταση ρουτίνα στην κλινική πράξη. Μεταβολή του λόγου ΦΕΒ1 FVC σε παθήσεις περιοριστικού και αποφρακτικού τύπου.
λόγου χάριν σε παθήσεις περιοριστικού τύπου, όπως η σαρκοειδώση, η σχέση φεύαινα-ευβύση παραμένει στα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ αντίθετα σε αποφρακτικού τύπου πνευμονοπάθεια, όπως το βρονχικό άσθμα, η σχέση φεύαινα-ευβύση είναι μειωμένη. Προσδιορισμός των τάσεων των αιριών του αίματος και διαγνωστικός τους ρόλους σε ABGS, αέρια αίματος. Εκτός από τη μέτρηση του μηχανικού έργου της αναπνοής για τον έλεγχο της λειτουργικότητας του αναπνευστικού συστήματος, απαραίτητος είναι και ο προσδιορισμός της τάσης των αερίων του αίματος. Τόσο η μερική τάση του οξυγόνου Ρο02, όσο και του διοξιδίου του άνθρακα PC02, μετρούνται στο αρτηριακό αίμα ενώ προσδιορίζονται το pH του αίματος, τα διτανθρακικά, το έλλειμμα βάσεων κλπ. Όχι μόνο για να εκτιμηθεί η καλή ή κακή ανταλλαγή των αερίων στους πνεύμονες, αλλά και για γενικότερη μεταβολική διαταραχή. Υποαερισμός και συνέπειες του. Ο υποαερισμός οδηγεί σε υποξεμία και υπερκαπνία και επηρεάζει το pH του αίματος προς το οξύνο, με αποτέλεσμα αναπνευστική οξέωση. Αιτίες αναπνευστικής οξέωσης. Οι συχνότερες αιτίες αναπνευστικής οξέωσης με φυσιολογικούς πνεύμονες είναι 1. Εγκεφαλικές βλάβες, 2. Ημιοπάθειες, 3. Η λήψη διαφόρων αναισθητικών, ηρεμιστικών ή υπνοτικών φαρμάκων, 4. Η παχυσαρκία, ενώ με παθολογικούς πνεύμονες, 1. Η χρόνια βρονχίτιδα, 2. Το πνευμονικό εμφύσημα και άλλα. Υπεραερισμός και συνέπειες του. Αντίθετα, ο υπεραερισμός ελαττώνει τη μερική τάση του Ζ02 στον κυψελιδικό αέρα και στο αρτηριακό αίμα, με αποτέλεσμα υποκαπνία, αύξηση του pH προς το αλκαλικό και επομένως αναπνευστική αλκάλωση. Αιτίες αναπνευστικής αλκάλωσης. Η διαταραχή αυτή μπορεί να συμβεί 1. Και σε άτομα που παίρνουν πολλές, γρήγορες, επιπόλαιες και αβαθείς αναπνοές. 2. Σε πολύ συναισθηματικά ή πολύ δειλά άτομα λόγω υπεραερισμού. 3. Μετά τη λήψη φαρμάκων που διαγείρουν την αναπνοή όπως τα σαλικυλικά και άλλα. 4. Ύστερα από άμεση κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με άλλα λόγια, διάφορες αιτίες με φυσιολογικούς ή παθολογικούς πνεύμονες που αυξάνουν τον πνευμονικό αερισμό οδηγούν σε αναπνευστική αλκάλωση. Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ορισμός. Ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία δεν επιτελείται επαρκής ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων στο βαθμό που απαιτούν οι εκάστοτε αναπνευστικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται υποξεμία, δηλαδή ελάττωση της μερικής τάσης του οξυγόνου PO2-60 mmHg, και υπερκαπνία, δηλαδή αύξηση της μερικής τάσης του διοξιδίου του άνθρακα PCO2-50 mmHg στο αρτηριακό αίμα. Αιτίες αναπνευστικής ανεπάρκειας. Στα αίτια της αναπνευστικής ανεπάρκειας περιλαμβάνονται 1. Καρδιακές παθήσεις. 2. Σοβαρές χρόνιες αναιμίες. 3. Πνευμονικές παθήσεις. 4. Νευρολογικές διαταραχές που προκαλούν παράλυση του αναπνευστικού κέντρου και των αναπνευστικών μυών. Παράμετροι προς εξέταση για τον έλεγχο του πνευμονικού αερισμού. Η εξέταση της μερικής τάσης του οξυγόνου Ρο02 και του διοξιδίου του άνθρακα PC02, καθώς και το pH του αρτηριακού αίματος αποτελούν τον βασικότερο έλεγχο επάρκειας του πνευμονικού αερισμού. Δεδομένου ότι στην ανταλλαγή των αερίων συμμετέχει και το κυκλοφορικό σύστημα, καθώς και η αιμοσφαιρίνη του αίματος, οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή αυτών των παραγόντων θα έχει επίπτωση και στην αναπνευστική λειτουργία. Αναπνευστήρες και ο ρόλος τους. Τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής γίνεται με ειδικές συσκευές, τους λεγόμενους αναπνευστήρες. Παρακλινικές εξετάσεις μελέτης αναπνευστικών παθήσεων. Δερμοαντίδραση Mantaux. Η δερμοαντίδραση Mantaux βοηθά στην ανακάλυψη ατόμων που έχουν μολυνθεί από φυματίωση και γίνεται με υποδόρια έγχυση εξασθενημένων μυκοβακτηρίων φυματίωσης. Αρχικά χρησιμοποιείται διάλειμμα 1 και 10.000 και αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, η εξέταση επαναλαμβάνεται με διάλειμμα 1.000. Η αξιολόγηση του αποτελέσματος γίνεται μετά 48 ώρες. Η αντίδραση θεωρείται θετική όταν στο σημείο της έγχυσης εμφανιστεί σκληρή διήθηση με έπαρση και ερυθρότητα 10 mm που σηματοδοτεί την ύπαρξη αντισωμάτων που προέκυψαν από επαφή με το μυκοβακτηρίδιο κατά το παρελθόν. Η απλή ερυθρότητα δεν αποτελεί διαγνωστικό στοιχείο. Μερικές φορές μία πρόσφατη πολύ έντονη και επτεταμένη αντίδραση Mantaux, 15 mm, μπορεί να σημαίνει ενεργό οφυματίωση. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η λήψη ακτινογραφίας θώρακος και η θεραπεία με ισονιαζίδι 300 mg την ημέρα για 6-12 μήνες.
Απεικονιστικές μέθοδοι του αναπνευστικού. Ο ακτινολογικός έλεγχος των πνευμόνων περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεθόδους. 1. Απλή ακτινογραφία. Πρόκειται για πολύ χρήσιμη εξέταση που πρέπει να εκτελείται όχι μόνο σε ασθενείς με υποψία αναπνευστικού νοσήματος, αλλά και σε οποιονδήποτε ασθενής έρχεται στο νοσοκομείο ανεξάρτητα από την αιτία προσέλευσης, και τούτο διότι πολλές φορές ανακαλύπτονται ακτινολογικές αλλοιώσεις των πνευμόνων σε άτομα τα οποία ουδέποτε είχαν εμφανίσει κάποιο ειδικό σύμπτωμα από το αναπνευστικό. Επισημαίνεται ότι ο ακτινολογικός έλεγχος από μόνος του δεν είναι αρκετός για να θέσει τη διάγνωσή νοσού, ενώ σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις ο ακτινολογικός έλεγχος είναι απολύτως αρνητικός, παραδείγματος χάρη στη βροχίτιδα δεν εμφανίζεται καμία ακτινολογική βλάβη στους πνεύμονες. 2. Αξονική τομογραφία CT scanning. Με την αξονική τομογραφία μπορούν να αποκαλυφθούν κοιλότητες ή συμπαγείς μαζί με προσδιορισμένο βάθος και έκταση μέσα στο πνευμονικό παρένχημα. Η εξέταση αυτή έχει αντικαταστήσει την τομογραφική εξέταση του πνεύμονα ως προς την ακρίβεια, την τελειότητα και την πληρότητα των πληροφοριών. 3. Αγγειογραφία πνευμόνων. Σε αυτήν απεικονίζονται οι πνευμονικές αρτηρίες μετά την έγχυση ακτινός καιρού διαλύματος με καθετηριασμό μέσα από τον δεξιό καρδιακό κόλπο, τη δεξιά κοιλία με τελικό προορισμό την πνευμονική αρτηρία. Δεν πρόκειται για εξέταση ρουτίνας και εκτελείται ύστερα από συγκεκριμένες ενδείξεις. Η διαγνωστική της αξία για νοσήματα όπου έχει ένδειξη είναι καθοριστική, παραδείγματος χάρη πνευμονική έμβολη. 4. Μαγνητική τομογραφία. Η μέθοδος στηρίζεται στη βασική αρχή του μαγνητικού συντονισμού του πυρήνα NMR. Υπάρχει σαφής υπεροχή της μεθόδου έναντι της αξονικής τομογραφίας στην εξέταση του μέσου θωρακίου. Επειδή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής τοποθετείται σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, η εξέταση αντενδείκνυται σε ασθενείς με βηματοδότη. Εξέταση εγκλημάτων των βρόγχων. Τα πτύελα που συλλέγονται για εξέταση πρέπει να προέρχονται από βαθιά απόχρεμψη και όχι από σύελο. Εξετάζεται το συνολικό ποσό των πτυέλων, η γλοιότητα, η θολερότητα, το χρώμα και η πιθανότητα πρόσμιξης αίματος. Δείγμα πτυέλων αποστέλλεται για απλή μικροβιολογική εξέταση, για ειδικές καλλιέργειες και για κυταρολογικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται επί υποψίας νεοπλάσματος. Ενδοσκοπήσεις. 1. Βρονχοσκόπηση. Γίνεται ενδοσκόπηση όλου του βρονχικού δένδρου μέχρι τους τελικούς μικρούς βρόγχους, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται ιστός ή έκπλημα από ύποπτες περιοχές για ιστολογικό, κυταρολογικό και ανοσολογικό έλεγχο. Λόγω της μεγάλης διαγνωστικής της αξίας, τίνει να γίνει εξέταση ρουτίνας. Με τη βρονχοσκόπηση θα αποκαλυφθούν και καρκινώματα μη ακτινολογικώς όρατα, καθώς και ύποπτες και ασυμπτωματικές στενώσεις βρόγχων λόγω πίεσης από εξωτερικούς λεμφαδένες. Η μέθοδος χρησιμοποιείται και για την αφαίρεση ξένων σωμάτων ή πτυέλων που αποφράσουν βρόγχους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν εκτελείται σε καρδιοπαθείς ή σε πάσχοντες από βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια. 2. Λαρυγκοσκόπηση. Πρόκειται για ενδοσκόπηση του λάριγγα και των φωνητικών χορδών με λήψη υλικών για διαγνωστικούς λόγους ή παρέμβαση για αφαίρεση σωμάτων κλπ. 3. Μεσαυλιοσκόπηση. Γίνεται επισκόπηση των οργάνων του μέσου θωρακίου, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται βιοψίες. Έχει ένδειξη σε διερεύνηση όγκου του μέσου θωρακίου ή σε ύποπτη διόγκωση των λεμφαδένων της περιοχής. Ανοσολογικές και ορολογικές εξετάσεις. Είναι εξετάσεις ρουτίνας που οδηγούν με έμεσο ή άμεσο τρόπο στην εντόπιση εξωτερικού παθογόνου παράγοντα με μεγάλη ακρίβεια. Σήμερα αποτελούν εξετάσεις ρουτίνας. Η μεθοδολογία τους βασίζεται στην ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων που αναπτύσσει ο οργανισμός έναντι συγκεκριμένων αντιγόνων, παραδείγματος χάρη μικροβίων, έμεση εντόπιση ή σε απευθείας αναζήτηση των αντιγόνων των μικροοργανισμών, άμεση εντόπιση. Κυταρολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Υλικά από βιοψίες, ιστόνια, δενών, καθώς και εκκρήματα, πτυέλα, πλευρητικά υγρά και άλλα εξετάζονται για καρκίνο ή για αναζήτηση της ειδικής παθογνωμονικής βλάβης σε νοσήματα όπως η φυματίωση, σαρκοείδωση μυκητίαση κλπ. Η ταυτοποίηση της ιστολογικής βλάβης εκτός από τη διάγνωση βοηθά στην επιλογή της θεραπείας και στην πρόγνωση. Μεταμόσχευση πνεύμονα. Η μεταμόσχευση πνεύμονα αποτελεί βιώσιμη επιλογή σε περιπτώσεις πνευμονοπάθειας τελικού σταδίου, αφού η μέθοδος βελτιώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.
Σήμερα αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου μη αντιστρέψιμη με φαρμακευτική αγωγή και αφορά τον έναν ή και τους δύο πνεύμονες. Ασθενείς που είναι υποψήφιοι για μεταμόσχευση πνεύμονα. Υποψήφιοι για μεταμόσχευση είναι ασθενείς με α' εμφύσιμα ή β' άλλη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια τελικού σταδίου, γ' πυρητίαση, δ' πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση και άλλα. Κριτήρια επιλογής των ασθενών για μεταμόσχευση πνεύμονα. Οι υποψήφοι για μεταμόσχευση πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής. 1. Δεν έχουν δυσλειτουργία άλλου οργάνου. 2. Δεν πάσχουν από κανένα άλλο γενικευμένο νόσημα. 3. Μπορούν να υποστηρίξουν συναισθηματικά την επέμβαση. 4. Δεν έχουν καμία πιθανότητα επιβίωσης λόγω της βαρύτητας της πνευμονικής νόσου από την οποία πάσχουν. 5. Δεν υπερβαίνουν το 60 έτος της ηλικίας. Όπως σε κάθε μεταμόσχευση, ο κίνδυνος της απόρριψης του μουσχεύματος και των επιπλοϊκών λόγω λοιμόξεων είναι και εδώ υπαρκτός. Μεικτή μεταμόσχευση πνεύμονα καρδιά συνιστάται σε ασθενείς με καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Συμπτώματα ιών αναπνευστικών νόσων. 1. Βήχας. Είναι το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν διαγνωστική αξία. Η διβήχα που υπάρχουν διακρίνεται σε α ξηρό χωρίς απόχρεμψη, σε β παραγωγικό με απόχρεμψη, γ σε παροξυντικό και άλλα. Είναι αντανακλαστικό φαινόμενο σε απάντηση ερεθισμού των αισθητικών νευρικών απολύξεων που βρίσκονται στην τραχεία και στους βρόγχους. Τα βροχιόλια και το πνευμονικό παρένχημα στερούνται αισθητικών απολύξεων και κατά τον ερεθισμό τους δεν προκαλείται βήχας. 2. Απόχρεμψη. Το τραχειοβροχικό δένδρο σε φυσιολογικές συνθήκες εκρίνει περίπου 100 ml βλένα στο 24ωρο. Η αύξηση υπέραν του ποσού αυτού δημιουργεί παθολογική αποβολή πτυελών που ονομάζεται απόχρεμψη. Τα πτυέλα ή φλέγματα είναι εκρήματα, κυρίως βλένα, που προέρχονται από την επιπολή στη βάδα των αναπνευστικών οδών. Στα αρχικά στάδια μίας πάθησης πιθανόν να απουσιάζουν και να εμφανιστούν αργότερα στην εξέλιξη της νόσου. Ανάλογα με τη φύση και την έκταση του πνευμονικού νοσήματος, τα πτύελα διαφέρουν σε α ποσότητα και β σε χαρακτήρα. Πτύελα λευκόπα. Πτύελα λευκόπα στο χρώμα που εμφανίζονται σε μικρού βαθμού ερεθισμό των αναπνευστικών οδών λέγονται βλενώδη. Πτύελα ποιώδη. Σε σοβαρότερες καταστάσεις, φλεγμονές, τα πτύελα είναι ποιώδη. Πτύελα ποιώδη δυσόσμα και αιμορραγικά. Σε νοσήματα όπως 1. Η προχωρημένη φυματίωση. 2. Το απόστημα. 3. Η βρονχιεκτασία. 4. Ο καρκίνος του πνεύμονα που προκαλούν μεγάλη καταστροφή του πνευμονικού ιστού τα ποτήλα είναι ποιώδη, δύσοσμα και αιμορραγικά. 3. Αιμόπτυση. Αιμόπτυση ονομάζεται η αποβολή αίματος με το βήχα. Δεν αποτελεί νόσο αλλά σύμπτωμα διαφορών παθήσεων των πνευμόνων. Μπορεί να είναι μικρού βαθμού, ώστε τα πτύελα να περιέχουν γραμμώσεις μόνο αίματος, ή να είναι άφθονη και με το βήχα να αποβάλλεται μεγάλη ποσότητα καθαρού αίματος. Αίτια αιμόπτυσης. Στα αίτια της αιμόπτυσης περιλαμβάνονται 1. Η οξία καρδιακή ανεπάρκεια. 2. Η στένωση της μητροειδούς. 3. Η κοινή βρονχίτιδα, που προκαλεί αιμόπτυση χωρίς ιδιαίτερη σημασία. 4. Η βρονχιεκτασία. 5. Η πνευμονική φυματίωση, συχνή αιτία αιμόπτυσης κυρίως σε νέα άτομα. 6. Ο καρκίνος του πνεύμονα, η πιο συχνή αιτία αιμόπτυσης σε καπνιστές. 7. Η πνευμονική εμβολή. Διαχωρισμός αιμόπτυσης αιματέμασης. Αιμόπτυση. 1. Το αίμα είναι έντονα κόκκινο, αφρόδες και αποβάλλεται με το βήχα. 2. Υπάρχει τάση να αποβάλλονται μικρές ποσότητες αναμεμειγμένες με πτύελα για πολλές ημέρες μετά την αρχική αιμορραγία. 3. Συνήθως υπάρχουν ευρήματα από το θώρακα ή στένωση της μητροειδούς. Αιματέμαση. 1. Το αίμα είναι σκοτεινού χρώματος, καφεοειδές, αναμεμειγμένο με τροφές και αποβάλλεται με αιμετό. 2. Συνήθως αποβάλλεται μία φορά ή πολλές φορές αλλά σε μεγάλη ποσότητα. 3. Δυνατόν να υπάρχει ιστορικό δυσπεψίας, πεπτικού έλκους ή άλλης πάθησης του στομάχου. Η αιμόπτυση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από την αιματέμεση, που σημαίνει την αποβολή αίματος από το στομάχι με αιμετό. Μερικές φορές οι ασθενείς δυσκολεύονται να δώσουν ορθή απάντηση ως προς την προέλευση του αίματος. 4. Πλευροδυνία. Αισθητικές ίνες για την πρόκληση του πόνου έχει μόνο η τραχεία και η μεγάλη βρόγχη, καθώς και το περίτωνο πέταλο του υπεζοκότα. Στερούνται αισθητικών απολύξεων το περισπλάνχνιο πέταλο του υπεζοκότα και το πνευμονικό παρένχημα.
Αυτό σημαίνει ότι εφόσον εμφανίζεται πόνος στο θώρακα, αυτός δεν προέρχεται από τον πνεύμονα αλλά από παθήσεις των άλλων ιστών που φέρουν αισθητικές απολύξεις. Για παράδειγμα, όταν φλεγμένουν τα δύο φύλλα του πεζοκότα και προστρίβονται μεταξύ τους κατά τις αναπνευστικές κινήσεις, προκαλούν πόνο. 5. Δύσπνοια. Ονομάζεται η δυσχέρεια στην αναπνοή που οφείλεται σε έλλειψη οξυγόνου και δίνει την εντύπωση στον ασθενή ότι δεν του επαρκεί ο αέρας που αναπνέει. Αντιρροπιστικά ο αριθμός των αναπνοών ανάλεπτο είναι αυξημένος. Αυτό συμβαίνει επειδή η μειωμένη πρόσληψη οξυγόνου στους πνεύμονες διαγείρει το αναπνευστικό κέντρο μέσω του οποίου αυξάνεται ο αριθμός των αναπνοών λαχάνιασμα σαν αντιστάθμισμα στην έλλειψη οξυγόνου. Ταξινόμηση της δύσπνοιας. Διακρίνεται σε 1. Οξία όπως στον πνευμοθώρακα, σε 2. Παροξυσμική όπως στην κρίση βρονχικού άσθματος. 3. Χρόνια όπως στη χρόνια βρονχίτιδα. Επιπλέον διακρίνεται σε 4. Εισπνευστική, κόλλημα στην εισπνοή και σε 5. Εκπνευστική κόλλημα στην εκπνοή. Δύσπνοια και καρδιακή ανεπάρκεια. Η δύσπνοια δεν είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα μόνο των νοσημάτων του αναπνευστικού. Και άλλες παθήσεις, ιδίως της καρδιάς, μπορούν να προκαλέσουν δύσπνοια. Σε καρδιακή ανεπάρκεια, για παράδειγμα, η ελαττωματική καρδιακή λειτουργία έχει σαν αποτέλεσμα την επιβράδυνση της κυκλοφορίας του αίματος, με αποτέλεσμα τη στάση συμφόρηση του αίματος στους πνεύμονες, γεγονός που παρακολύει σοβαρά την ευχαίρη πρόσληψη του οξυγόνου. 6. Κυάνωση. Ονομάζεται η κυανή χρώση του δέρματος και των βλενογόνων. Η κυάνωση οφείλεται στη μη επαρκή οξυγόνωση του αίματος. Γενικά η εμφάνιση κυάνωσης σε παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος σημαίνει αρκετά προχωρημένη και σοβαρή πάθηση. Εμφανίζεται περισσότερο στα δάκτυλα, στα χείλη, στη μύτη και στις παριές του προσώπου. 7. Πληκτροδακτυλία. Ονομάζεται η κύρτωση των νυχιών και η παχύνση με αποστρογγυλοποίηση των τελικών φαλάγγων των δακτύλων που παίρνουν τη μορφή πλήκτρων τυμπάνου. Συνήθως εμφανίζεται σε συγγενείς καρδιοπάθειες χρόνιες πνευμονικές παθήσεις, στο βροχογενές καρκίνωμα. 8. Βράγχος φωνής. Εμφανίζεται σε βλάβες ή παραλύσεις των μειών ή των νεύρων των φωνητικών χορδών του λάριγγα.